Κυρία Παναγιωτακοπούλου, ένα πρώτο σχόλιο. Καταρχήν, οι ειδήσεις που μόλις αναφέρατε από την πιθανή χρεοκοπία στις ΗΠΑ, την έκθεση του ΩΣΑ, εγώ θα προσέθετα και τα σημάδια μιας νέας οικονομικής κρίσης στο επίπεδο της Ευρωζώνης. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστη η ελληνική οικονομία, με δεδομένο ότι η χώρα μας, η οικονομία της, δεν είναι μία γυάλα απομονωμένη από τις υπόλοιπες εξελίξεις. Εδώ, αν θέλετε, έρχεται και ακουμπάει και ο εκβιασμός που κάνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα με τα δικά τους διλήμματα, εκβιάζοντας για μία, σε εισαγωγικά θα έλεγα εγώ, σταθερότητα. Εκείνοι βεβαίως μιλούν για τη σταθερότητα του αστικού πολιτικού συστήματος, γιατί την έχουν ανάγκη, ακριβώς επειδή η επόμενη μέρα θα έχει δυσκολίες και θα έχει δυσκολίες για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν θα έχει δυσκολίες για τους λίγους οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται. Να θυμίσω ότι μόλις μέσα σε ένα χρόνο τα ενεργειακά μονοπόλια και τα μονοπόλια στον τομέα του πετρελαίου είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται, να αγγίσουν το 1 δις. Οι εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο είδαν κερδοφορία που είχαν να τη δουν από το 2009. Την ίδια στιγμή οι μισθοί βρίσκονται στα επίπεδα πολύ κάτω του 2011. Αντιλαμβάνεται δηλαδή κανείς ότι αυτή η εικόνα για την ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Τι χρειάζεται λοιπόν απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που από χέρι θα είναι αντιλαϊκή? Χρειάζεται κατά τη γνώμη μας ένα δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, γιατί θα είμαστε εδώ, γιατί θα πρέπει αυτός ο κόσμος που θα έρθει να πληρώσει το μάρμαρο όλων αυτών των οικονομικών εξελίξεων σε βάρος του, πρέπει να έχει αποκούμπι, πρέπει να έχει στήριγμα στους αγώνες του για να μπορέσει, αν θέλετε, να διεκδικήσει ανάσες ανακούφισης και νέες, αν θέλετε, κατακτήσεις. Αλλά επιτρέψτε μου όμως και ένα επιπλέον σχόλιο. Όλα αυτά που περιγράφουμε, τα σημάδια, που δεν είναι καινούρια, λένε να σας θυμίσω ότι μιλάμε για, πώς το λένε, την τελευταία δεκαετία και όχι μόνο. Αυτό το σύστημα, που εμείς λέμε ότι είναι σύστημα άδικο, και έτσι είναι, γιατί στηρίζεται στην εκμετάλλευση των πολλών, των εργαζομένων, αυτών που παράγουν τον πλούτο, από μια πολύ μικρή μειοψηφία. Δείτε κι εσείς ότι βολοδέρνει στα αδιέξοδά του. Βολοδέρνει από οικονομική κρίση σε οικονομική κρίση. Και κάθε φορά έρχεται να πληρώσει το μάρμαρο ένας λαός που, για πείτε μου, τι έχει να προσφέρει, τι λένε λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο σήμερα που θα κληθεί 21 του Μάη να πάει στις κάλπες? Έναν μισθό ο οποίος βρίσκεται στα τάρταρα? Και να θυμίσω, γιατί πολλή συζήτηση γίνεται τέλος πάντων για τη φορολογία, και η Νέα Δημοκρατία διαφημίζει τα έσοδα που είχε υπολογισμό στους όρους. Ποιο λοιπόν είναι το όρο? Την πληρώνουν οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. Και μόλις ένα 5% πληρώνει αυτό που λέμε εμείς, και καταλαβαίνει όμως τι εννοούμε, το μεγάλο κεφάλαιο, αυτοί που έχουν την πραγματική εξουσία, οι λίγοι, που είναι μία χούφτα. Κύριε Βιλιάρο, μία μικρή μειοψηφία. Συγγνώμη, αν μου επιτρέπετε. Β3 νότιος τομέας Αθηνών. Να το διορθώσουμε. Αγαπητοί φίλοι, ναι, μην ψάχνουν τον κύριο σε καλά κι αλλού. Και κλείστε με αυτό, κύριε. Και αυτή λοιπόν η αναλογία να πληρώνει με τους έμεσους φόρους να έχουν φτάσει στο Θεό το 95% της φορολογίας ο λαός, δεν πρόκειται να ανατραπεί με καμία κυβέρνηση. Ούτε αν είναι η κυβέρνηση, με όποιον και αν είναι η Νέα Δημοκρατία, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ, όπως φαίνεται και από το σημερινό τραπέζι, θα πάμε στο πολιτικό μετά, έχουν βρει. Λοιπόν, δεν πρόκειται να ανατραπεί. Αυτό λοιπόν που λέμε εμείς που πρέπει να ανατραπεί είναι αυτή η πολιτική. Τέτοιο δρόμο πρέπει να ανοίξουμε. Αυτήν την νότα αισιοδοξίας εμείς πιστεύουμε ότι θα δώσει στο λαό μας και όσο γίνεται η πιο μεγάλη άνοδος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Και αν μη τι άλλο, νομίζω ότι πρέπει κύριε ο λαός Βιλιάρδο, μας έχει ανάγκη να κάνει την έκκληση σε αυτές τις εκλογές. Περιμένω να τελειώσει η κυρία πρώτα. Τελείωσε. Α, και να πω και κάτι άλλο. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, διευκολύνετε με λίγο. Σας περιμένετε μου ένα σχόλιο. Κοιτάξτε τώρα. Εγκαλεί ο ένας πόλος της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα τον άλλο πόλος της σοσιαλδημοκρατίας αν συνάντησε τον κύριο Σόλτς. Νομίζω το κριτήριο είναι το ποιον συναντάς, είναι και με το ποιους είσαι. Λοιπόν, κύριε Βιλιάρδο, γιατί στη Γερμανία βρίσκονται στον δρόμο δεκάδες χιλιάδες, εκατομμύρια εργαζομένων για πρώτη φορά το στα ίδιο. Χρονικά και στη λοιπόν, Γαλλία, κυρία Παναγιωτακοπούλου, στην Βρετανία επιτρέψτε και μου όμως. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, εσείς έχετε αποκλείσει οποιαδήποτε συμμετοχή σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Για οποιονδήποτε σκοπό θα ρωτήσω εγώ. Γιατί αν τα κόμματα εκτός της Νέας Δημοκρατίας συγκεντρώσουν πάνω από 200 βουλευτές στην πρώτη εκλογή, στην 21η Μαΐου,
υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας να καθιερώσετε την απλή αναλογική την οποία εσείς την υποστηρίζετε, αν δεν κάνω λάθος. Καμία συμμετοχή, καμία στήριξη, καμία ανοχή. Και αυτό σήμερα το καταλαβαίνει και ο τελευταίος άνθρωπος στη χώρα μας και μάλιστα, αν θέλετε, και μας επικροτεί και για αυτή μας τη στάση. Λοιπόν, αν έρθει από οποιαδήποτε κυβέρνηση ένα σύστημα εκλογικό της απλής αναλογικής, γιατί τώρα έχουμε απλά ένα αναλογικότερο σύστημα, εμείς δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να το ψηφίσουμε. Όπως επίσης έχουμε ψηφίσει και μέτρα που μπορεί να πήραν και οι δύο κυβερνήσεις στη Βουλή. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά αν θέλετε, μία κυβέρνηση δεν έχει να ασχοληθεί με ένα θέμα. Μία κυβέρνηση έχει να ασχοληθεί με πάρα πολλά ζητήματα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι, για παράδειγμα, είναι σε εξέλιξη όχι μόνο οι δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης, τις συμβάσεις του οποίου τις έχουν ψηφίσει όλα τα κόμματα στη Βουλή, που βρίσκονται και από εδώ και από εκεί. Και παίρνουμε και πρόσθετους όρους. Το λέω λοιπόν. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτές οι δεσμεύσεις που σημαίνει απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει νέα προαπαιτούμενα, που σημαίνει ότι για κάθε δόση θα ψηφίζονται νέοι αντιλαϊκοί νόμοι. Θυμίζω ότι ο νόμος για την ιδιωτικοποίηση του νερού ήταν ένα τέτοιο προαπαιτούμενο. Όχι, δεν έχει σχέση σας το Ταμείο Ανάκαμψης. Σας θυμίζω λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη ότι ισχύουν στο ακέραιο οι εργασιακές συνθήκες ζούγκλας στους χώρους δουλειάς, τους οποίους και οι δύο κυβερνήσεις το προηγούμενο διάστημα επιδίνωσαν. Σας θυμίζω επίσης, γιατί μιλάμε και για την αύξηση των κατώτατων μισθών, ότι για να δει μια αύξηση στο μισθό του σήμερα ο εργαζόμενος πρέπει να επανέλθουν οι τριετίες. Κανένας δεν το λέει αυτό. Πρέπει να καταργηθεί ο νόμος Αχτσιόγλου Βρούτσι. Είναι ο νόμος που έχει το όνομα των δύο υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε, είναι αυτός ο νόμος που απαγορεύει τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις εργαζομένων με τους εργοδότες προκειμένου να διεκδικούν αύξηση στους μισθούς τους. Και είναι μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Και επίσης να σας θυμίσω ότι για να δείτε πόσο μεγάλη είναι η σύμπλευση αυτών των κομμάτων, που εμείς λέμε με δεδομένη αυτή τη σύμπλευση μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση την επομένη των εκλογών, μπορούν να φτιάξουν κυβέρνηση και την 22 Μαΐου. Για ποια κόμματα μιλάτε? Λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να βρεθεί σε μια κυβέρνηση όπως βρεθήκαν τα προηγούμενα χρόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ, να σας πω, και κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού αναπαιτηθεί. Στη χώρα μας μπορεί να σχηματιστεί. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Μα να σας πω, οι επιμέρους διαφορές είναι αυτές που θέλετε επιβεβαιώνουν τη σύμπλευσή τους στα μεγάλα, στα στρατηγικά ζητήματα που και στελέχη τους ομολογούν, αυτά που καθορίζουν και τη ζωή του λαού μας. Λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο, επειδή η κυβέρνηση τώρα θα φτιάξουν. Μην έχουμε τώρα καμία αυταπάτη, θα φτιάξουν. Και εμείς θα λέγαμε, ας τη φτιάξουν στις πρώτες εκλογές, σε αυτές τις εκλογές που είναι, αυτές είναι οι εκλογές, την 21η Μαΐου. Λοιπόν, ποιος θα είναι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση? Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κυβέρνηση θα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα είναι αυτό που θα βρίσκεται μέσα στο λαό για να οργανώνει τον αγώνα του, να βρίσκεται μπροστά, για να διεκδικούμε, αν θέλετε, ανάσες. Το πιο σημαντικό, να καθυστερούμε μέτρα και, αν θέλετε, για μας, και αυτό έχει μεγάλη σημασία, να ανοίξουμε και έναν ελπιδοφόρο δρόμο για αύριο. Έχει κανένας καμία αυταπάτη ότι την επόμενη μέρα των εκλογών θα είναι τα πράγματα καλύτερα? Κανένας δεν θα έχει τέτοια αυταπάτη. Μάλιστα. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να είναι δυνατό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και αυτό το καταλαβαίνει ένας κόσμος. Το καταλαβαίνει για τα προηγούμενα χρόνια. Σας θυμίζω, το κόμμα μας, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ διαπραγματευόταν και ζητούσε κοινούς υπουργούς αποδοχής, θυμίζω μέσα στην πανδημία, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα λογαριαστούμε μετά, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έμπαινε μπροστά για να κρατηθεί όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, για να μην καταρρεύσει. Και ακόμα και αυτά που γίναν, τα ελάχιστα που γίναν, ήταν κάτω από αγώνες. Και γι' αυτό, τέλος πάντων, δώσαμε τη μάχη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έμπαινε μπροστά για να αντιπαλέψει όλους τους αντιλαϊκούς νόμους που κατά το 70% ψήφιζαν οι δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή και κατά 50% οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Να σας θυμίσω για παράδειγμα ότι σε αυτή μπορείτε την τετραετία. Μπορείτε να μου θυμίσετε τα lockdown, τα υπερψηφίσατε ή τα καταψηφίσατε? Σε αυτήν την τετραετία, σας θυμίζω, εμείς ήμασταν μπροστά στο να παρθούν μέτρα προστασίας της υγείας του λαού μας. Αυτό δεν έκανε και η κυβέρνηση και η υπερψήφιση και ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, βέβαια, δεν έκανε αυτό. Όταν δεν στήριξε το δημόσιο σύστημα υγείας, όταν εμείς μιλούσαμε για επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας που θησάβρεσε μέσα στην πανδημία. Θησάβρεσε μέσα στην πανδημία. Θέλετε να σας τα θυμίσω? Όχι, θέλω να μου θυμίσετε αν συνταχθήκατε με τα lockdowns ή όχι. Αυτό δεν θυμάμαι.
Κοιτάξτε, οι περιορισμοί που μπήκαν, εμείς δεν είχαμε κανένα θέμα με αυτό. Είναι άλλο πράγμα. Μάλιστα. Αυτό και είναι άλλο πράγμα. Γιατί οι περιορισμοί έφεραν και την απόλυση, μάλλον την αναστολή των εργαζομένων στο σύστημα υγείας. Είναι άλλο πράγμα αυτό και είναι άλλο πράγμα ότι δεν υπαρθήκανε μέτρα προστασίας και εμείς μπήκαμε μπροστά. Σε χώρους δουλειάς που ήταν αρκετοί οι χώροι αυτοί που έγιναν χώροι υπερμετάδοσης του κορονοϊού, σας θυμίζω. Λοιπόν, αλλά έλεγα ότι πραγματικά ακριβώς επειδή η επόμενη μέρα θα είναι έτσι, χρειάζεται να υπάρχει ισχυρό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Να σας θυμίσω μόνο ένα από τους πιο εμβληματικούς αντιλαϊκούς νόμους που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τον νόμο Χατζηδάκη. Ένα νόμο που στη μεγάλη του πλειοψηφία των άρθρων τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όχι μόνο τον ψήφισε, αλλά βάζει πλάτη και σε μεγάλους εργασιακούς κλάδους. Δεν είναι έτσι. Σε μεγάλους εργασιακούς κλάδους όπως είναι η εκπαιδευτική. Αυτός ο νόμος να εφαρμοστεί. Όταν οι δικές μας δυνάμεις μπαίνουν παντού, σε χώρους δουλειάς, σε κλάδους, για να μην εφαρμοστεί και να μην περάσει στην πράξη αυτός ο αντεργατικός νόμος. Κύριε και εδώ Βιλιάρδο, θα είμαστε την επόμενη μέρα για να ανοίξουμε αυτόν τον δρόμο. Και αν θέλετε, εγώ θα θυμίσω στα χρόνια λοιπόν που πέρασαν, σε αυτή την τετραετία, να θυμίσω, υπήρχαν σε βασικούς χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι που μπήκαν μπροστά και κέρδισαν έστω και κάτι. Υπήρχαν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι της Κόσκο, σε ένα χώρο γκέτο που μπήκαν μπροστά για να μην υπάρχουν εργατικά ατυχήματα. Υπήρχαν οι εργαζόμενοι της eFood, υπήρχαν οι εκπαιδευτικοί, υπήρχαν ένα σωρό κλάδι. Μας, εκεί για μας βρίσκεται, αν θέλετε, η αισιοδοξία. Είναι αυπηγό η κατασκευαστική που την καταστρέψατε και την κλείσατε. Και δουλέψατε για τους Τούρκους να πηγαίνουν τα καράβια τους εφοπλιστές στην Τουρκία να τις διασκεδάζουν και να μην υπάρχει ούτε ένα ναυπηγείο στην Ελλάδα. Να τα χαίρεστε τα επιτέλου. Αυτά τα έλεγε η Χρυσή Αυγή στη ζώνη. Και μη μεταφτίζετε και μείνετε τέτοιες υπερβολές να το πάρετε πίσω. Εγώ σας θυμίζω την ιστορία σας γιατί μιλάτε πολύ στόμφο. Λοιπόν, και στη ζώνη. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, βοηθήστε με, σας παρακαλώ. Τα είπε εμένα ο δικός σας βουλευτής μέσα στη Βουλή ότι δεν θα αφήσετε να φύγει για να δουλέψει. Λοιπόν, προχθές. Ακριβώς που λέτε στη ζώνη, τα έλεγαν οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Επί προσωπικού, κύριε Βιλιάρδο. Έμπαιναν μπροστά για να μην υπάρχει σωματείο. Μία εσχρότητα. Δεν τα θυμάστε. Η τελευταία συνεδρίαση της Βουλής ήρθαν το θέμα των ναυπηγείων. Και ο εκπρόσωπος του ΚΟΕ είπε ότι δεν θα αφήσουμε λοιπόν τα ναυπηγεία να δουλέψουν. Να μιλήσουμε όπως λοιπόν το κάνανε. Δεν έχουμε όμως χρόνο τώρα να τα ανοίξουμε όλα. Είπατε τη θέση σας. Εσείς τα λέτε. Τη θέση του κύριε Βιλιάρδο. Να μιλήσουμε για την ειδική οικονομική ζώνη. Και στέλνετε τις δουλειές. Με ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Παναγιωτακοπούλου, κύριε Γεννάκη. Θέλετε να μιλήσουμε για τα ναυπηγεία. Θέλετε να μιλήσουμε για τα ναυπηγεία του Ταραμαγκά. Που ένας ολόκληρος δήμος στο Χαϊδάρι βρίσκεται στο πόδι γιατί ο ιδιοκτήτης εκεί ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει μία μονάδα παραγωγής ενέργειας. Για την Τούσλα. Νέα Τέμπη θα φτιάξουμε. Για τα τουρκικά ναυπηγεία. Να μην πάει κανείς εδώ. Να πηγαίνουν εκεί όλοι. Κύριε Βιλιάρδο, θα ξέρετε αυτά. Κύριε Βιλιάρδο, σας παρακαλώ, πάρτε το λόγο. Τι λέτε αυτά σε εμάς. Βοηθήστε με, κύριε Βιλιάρδο.